κουμπάς από εδώ, διαβάτη. Τις νύχτες πια εδώ γυρνάνε τα γρίμια τα σαπρόφυλλα. Ψάχνουν να κατασπαράξουν κάποιο από τις άνοιξεις τα γεννήματα. Μη σε ξεγελάει του τόπου η βουβαμάρα. Και εσύ τι είσαι εδώ, φυλακάς ή αβανταδόρος της Αγγέλης? Μη σμίγεις τα φρύδια σου, παλικάρι μου, και μην κυτρινιάζεις. Δεν είμαι ούτε φύλακας, ούτε τσιλιαδόρος. Είμαι ένας πυροστοιχειωμένος, άστεγος, παλιάτσος. Εδώ και 40 χρόνια περίπου στέκομαι σε αυτό το ξέφωτο. Δεν μου κάνει καρδιά να φύγω κι εγώ από εδώ. Γιατί, τι είναι εδώ? Τι ήταν εδώ? Τώρα πια είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Αυτός ο ερυπιώνας. Κάποτε ήταν εδώ, ξόγυρα παλουκωμένο με σκοινιά, το πιο μαγικό τσίρκο. Ειδικά για μας, για τον μπουλούκι μας, ήταν το μεγάλο μας τσίρκο. Ακόμα την πρώτη παράσταση. Δειλά-δειλά μαζεύονταν ο κόσμος. Γιούματι ελπίδα, λες και πηγαίναν στην Ανάσταση. Ψήθυρους και νιάτα είχε γεμίσει ο δρόμος. Ο Καραγκιόζης ξεκίνησε πρώτος πάνω σε ένα γαϊδούρι. Έπρεπε να υποδεχτεί με τιμές στο Μακρυγιάννη. Μόλις τον είχαν λευτερώσει τον περήφανο Γιαούρη, αυτός όμως πεισματάρης. Ήθελε να πεθάνει. Μετά από το κοινό ξεπήδαγαν παλιάτσι στα κόκκινα ντυμένοι. Τρέχανε, ουρλιάζαν και φωνάζαν λευτεριά. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς, η ματιά μου ήταν νοτισμένη. Μπερδεύτηκα και βρέθηκα μόνος μου απ' την άλλη τη μεριά. Τότε ήταν που η σκηνή γέμιζε με συνταγματαρχαίους, με γαλάζια μαντήλια δεμένα στο κεφάλι, που ζήταγαν συγγνώμη από γέρους και νέους. Η εξουσία τους είχε, λέει, αφήσει την πιο μεγάλη ζάλη. Μετά σιωπή. Εκεί ήταν που άρχισα να γελάω κι από πάνω. Απ' τα μεγάφωνα ακουγόταν κόσμος να ζητοκραυγάζει. Τότε σέρναμε μέσα ένα χάρτινο αεροπλάνο που είχε φτάσει, λέει, από το Παρίσι να μας πάρει. Το μαράζι. Τότε, απ' τη σκάλα, ένας λιμοκοντόρος Ευρωπαίος ξεμύτησε. Σαν για το Μωυσή που σκίστηκε η θάλασσα, ο λαός του να περάσει. Έτσι το αύριο τριγητή σταμάτησε και προς τον όχλο μίλησε. Ήρθε η ώρα, είπε, αυτός ο τόπος τα πάντα να ξεχάσει. Μετά άρχισαν να βγαίνουν όσοι στα ξένα είχαν λουφάξει, ανθολουσμένοι και γεμάτοι λόγια από μεγάλα σόγια. Πάντα σε αυτό το σημείο κάποιος από το κοινό βρισκόταν να μας κράξει. Τότε αμολάγαμε σκυλιά και στη μέση ένα φοβισμένο μπόγια. Τι έγινε, τρόμαξες? Σε πήρα από τα μούτρα, παλικάρι μου. Αν μείνεις ώρα σε αυτά τα μέρη θα σου βαρύνει το κεφάλι. Μην κοίτας εμένα, εγώ είμαι τρελός και είμαι εδώ για χάρη μου. Φήμες λένε ότι αυτοί που κλέψαν τότε το τσίρκο μας το ξαναστείνουν πάλι. Thank you.